Σήμερα είναι η πρώτη μου μέρα στο δικτυακό marketing, είναι η πρώτη μου μέρα στη Βερτέρα. Ξαναλέω, ξεχάστε αν είσαστε σε άλλες εταιρείες, ξεχάστε τι γνώση είχατε, ξεχάστε αν έχετε κάποια αποτελέσματα ή αν δεν έχετε κάποια αποτελέσματα, ξεχάστε αν είσαστε απογοητευμένοι ή αν είσαστε ευχαριστημένοι. Σήμερα είναι day one για όλους. Λοιπόν, όταν ξεκινήσει κάποιος στην εταιρεία, υπάρχει η εξής αντίληψη για το κομμάτι της λίστας. Υπάρχει αντίληψη του ερασιτέχνη και του επαγγελματία. Ο ερασιτέχνης σκέφτεται, ο κύκλος των ανθρώπων που γνωρίζω είναι περιορισμένος και έτσι είναι δύσκολο να πετύχω. Ο επαγγελματίας λέει, ο πληθυσμός της γης είναι 6,5 δις. Ο πληθυσμός της Κύπρου και της Ελλάδας μαζί είναι 11 εκατομμύρια. Δεν έχει σημασία αν τους ξέρω. Και ο κύκλος μου είναι ο κύκλος του κύκλου, του κύκλου, του κύκλου, του κύκλου, του κύκλου, του κύκλου. Οπότε, αν μπείτε με την αντίληψη του επαγγελματία, δεν τελειώνει ποτέ το καύσιμο, δεν τελειώνει ποτέ η λίστα. Οπότε, ξαναλέω, πολλά άτομα ξεκινώντας στην εταιρεία, πριν να ξεκινήσουν, λένε, «Ω, ξέρω 500 άτομα, τέλεια, πάμε να το δείξουμε». Μόλις το δείξω σε 3-4 και πάρω λίγο μη θετικές απαντήσεις, ξαφνικά έχουν επιλεκτική μνήμη και σταματάνε. Ενώ στην αρχή λένε ότι έχουν 500 άτομα λίστα, όταν πάρουν τις πρώτες μη θετικές απαντήσεις, τότε ξεκινούν και επιλέγουν και λένε ότι δεν ξέρουν κανένα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνεται μια σωστή λίστα από την αρχή. Άρα, ο ερασιτέχνης σκέφτεται το πιο πάνω, ο επαγγελματίας ξέρει ότι όλος ο κόσμος είναι υποψήφιος, όλοι θα ήθελαν σήμερα ένα πράσινο e-shop δωρεάν και να μπορούν να κερδίζουν από αυτό, οπότε η λίστα μας είναι όλος ο κόσμος. Είναι όσοι αναπνέουν και πίνουν νερό. Τώρα, ξεκινώντας τη λίστα, λοιπόν, πότε ξεκινάμε να κάνουμε λίστα. Λοιπόν, όταν καθορίσουμε το γιατί μας. Δηλαδή, μην πάρετε κόλλα και χαρτί να γράφετε άτομα χωρίς να καθορίσετε το στόχο σας. Για ποιο λόγο θέλετε να πετύχετε στην εταιρεία. Όταν ξεκινάνε τα μέλη στη Βερτέρα και γενικά στο δικτυακό marketing, αν σχεδιάσουμε μια γραφική παράσταση, θα είναι πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω και πάει λέγοντας. Πάνω, αν έκανα εγγραφή, ενθουσιάστηκε, είμαι πάνω. Πάω στον επόμενο, μα τι είναι αυτά που ασχολείσαι, είμαι κάτω. Πάω στον επόμενο, ενθουσιάστηκε περισσότερο από μένα. Είμαι πάνω. Πάω στον επόμενο, κουνάει το κεφάλι του, είμαι κάτω. Πάω στον άλλον, τέλεια ευκαιρία, πάμε. Οπότε το γνωρίζουμε ότι είναι πάνω-κάτω στην αρχή, γι' αυτό και χρειάζεται ένα μεγάλο γιατί. Το γιατί είναι αυτό που θα σε κρατήσει όταν έρθουν δύσκολα να κρατηθείς από τον αρχικό σου στόχο που ξεκίνησε στην εταιρεία. Κάποιοι έχουν στόχο να πάρουν αυτοκίνητο, κάποιοι έχουν στόχο να αφιβηρετήσουν το αφεντικό τους, κάποιοι έχουν στόχο την ελευθερία τους, που είναι και ο δικός μου στόχος, κάποιοι θέλουν να πάρουν part-time εισόδημα, ο καθένας μπαίνει για το δικό του λόγο. Οπότε πριν να προχωρήσετε να κάνετε τη λίστα σας, πρέπει να βρείτε για ποιο λόγο θέλετε να πετύχετε. Αν βάλετε το στόχο σας κάτω, το όραμα σας κάτω και βρείτε και 50 λόγους για να πετύχετε, τότε θα είστε όλη μέρα σε φωτιά. Κάθε μέρα θα είστε σε φωτιά. Γιατί να κάνω μια πρόσκληση κάθε μέρα ή 10 προσκλήσεις τη μέρα και να μην κάνω 10 προσκλήσεις για τον επόμενο χρόνο. Εδώ πέρα είναι το καύσιμο. Το να γράψεις ένα μεγάλο όραμα και να έχεις μεγάλο στόχο και καθημερινά να κάνεις βήματα προς το στόχο σου είναι αυτό που θα σε κρατάει κάθε μέρα σε εγρήγορση, θα σε κρατάει πειθαρχημένο προς το στόχο σου. Αν κράτησε ένα αυτοκίνητο και δεν έχεις κάποιο στόχο για να πας, τότε θα κάνεις γύρω και δεν θα πηγαίνεις ποτέ στο στόχο σου. Γι' αυτό χρειάζεται να γράψετε κάτω το στόχο σας, το όραμα σας, για ποιο λόγο θέλετε να πετύχετε, οπότε είναι αυτό που σας κρατάει. Και κάθε μέρα να κάνουμε βήματα προς αυτόν. Όπως λέει και η αδερφή μου, μέρα χωρίς να κάνεις βήματα προς το στόχο σου είναι μια χαμένη μέρα. Πραγματικά, αν περάσει μια μέρα και δεν δείξω την παρουσίαση ή δεν κάνω ένα follow-up ή να βοηθήσω ανθρώπους να προχωράνε, σημαίνει ότι χάνω μία μέρα προς το στόχο μου. Οπότε εμείς θέλουμε να έχουμε το στόχο και καθημερινά να κάνουμε βήματα προς αυτό. Τώρα, ένα μεγάλο όραμα είναι το κλειδί προς την επιτυχία. Αν έχεις όραμα να βγάζεις έξτρα 50 ευρώ το μήνα,
τότε η ομάδα σου θα βγάζει maximum 5 ευρώ. Άρα χρειάζεται να έχεις ένα μεγάλο όραμα για την ομάδα σου. Το δικό μας όραμα είναι να δημιουργήσουμε τη μεγαλύτερη πράσινη ομάδα στον κόσμο που θα αναπτύσσεται με τεράστιες ταχύτητες, δημιουργώντας ταυτόχρονα χιλιούχους, εκατομμυριούχους που και αυτοί με τη σειρά τους θα βοηθούν άλλους να ζουν ολοκληρωμένα και να παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους. Οπότε χρειάζεται να βρεις κάτι, το δικό σου καύσιμο, το δικό σου γιατί, αν το γράψεις κάτω, το οποίο θα σε κρατάει πάντα ζωντανό, θα σε κρατάει πάντα σε γρήγορση, πάντα σε φωτιά. Εφόσον το καθορίσουμε, τότε προχωράμε και στο κομμάτι της λίστας. Λοιπόν, η λίστα είναι γραπτή για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι να είμαστε οργανωμένοι και να είμαστε σε ετοιμότητα. Δηλαδή, αν αποφασίσω ότι θα κάνω προσκλήσεις την Δευτέρα, την Τετάρτη και την Παρασκευή, θα έχω έτοιμη τη λίστα μου, οπότε δεν θα χρειάζεται να τρώω 2 ώρες να βρω ποιους να καλέσω. Οπότε θα είμαι κατευθείαν σε ετοιμότητα, θα ανοίγω το τετράδιο μου. Α, ο Κώστας, ο Γιάννης, η Κατερίνα, η Εμιλία, πάμε. Οπότε σε 5-10 λεπτά ξεκινάω προσκλήσεις, οπότε είμαι σε ετοιμότητα. Οπότε δεν χρειάζεται να τρώμε όλη την μέρα μας, να ψάχνουμε ποιους θα μιλήσουμε, ποιους έχουμε μιλήσει ήδη. Οπότε χρειάζεται να έχουμε μια γραπτή, οργανωμένη λίστα. Το δεύτερο που προσφέρει μια γραπτή λίστα είναι ψηλών ηθικών και μεγάλη αυτοπεποίθηση. Αν κάνει λίστα 5 άτομα και οι 2 αρνηθούν να δουν την παρουσίαση, τότε θα ξεκινήσει να έρχεται απογοήτευση και θα λες: μου έχει τελειώσει η λίστα και θα ξεκινήσει να έρχεται η μνήμη σου να είναι επιλεκτική. Αν έχεις 2.000 άτομα λίστα όμως, που θα εξηγήσουμε μετά πώς μπορούμε να κάνουμε μια σωστή λίστα, τότε έφερα 10 και οι 3 δεν εμφανιστήκαν, οι άλλοι 5 δεν θέλουν να ξεκινήσουν και οι άλλοι 2 ξεκινήσανε, τότε από τους 1.000 μου μένουν 999. Όταν κάνουμε τη λίστα, θα το πω και στη συνέχεια, μη σκέφτεστε πώς θα τους καλέσετε ή τι θα τους πείτε. Υπάρχει ο ανάδοχος σας, υπάρχουν άτομα τα οποία γνωρίζουν πώς και τι θα πείτε στον κάθε άτομο που έχετε τη λίστα σας. Οπότε η γραπτή λίστα δίνει και υψηλό ηθικό και μεγάλη αυτοπεποίθηση. Το τρίτο είναι να κρατούμε και στατιστικά. Για να φαίνεται σαν παιχνίδι στο μυαλό. Α, είδα 10, οι 3 δεν εμφανιστήκαν, οι άλλοι 3 δεν ενδιαφέρθηκαν και οι άλλοι 4 έγιναν μέλη. Οπότε κρατάς και τα στατιστικά σου και βλέπεις τι γίνεται με τα νούμερα σου. Λοιπόν, όταν ξεκινάμε, η λίστα μας είναι τα πυρομαχικά μας. Η Βερτέρα από μόνη της είναι έναν πολυβόλο. Έχει 1.000 λόγους να ξεκινήσει κάποιος στη Βερτέρα. Μιλάμε για 130 ευρώ, παίρνουν προϊόντα, δεν είναι ούτε καν έξοδα τα 130 ευρώ. Δηλαδή παίρνει προϊόν, δεν έχει συνδρομές, δεν έχει υποχρεωτικές αγορές. Δίνει κάτι που όλος ο κόσμος θέλει τώρα, ειδικά με τα περιοριστικά μέτρα. Όλοι θέλουν να έχουν το δικό τους e-shop, χωρίς να έχουν stock, χωρίς να ασχολούνται με delivery και να πληρώνονται, οπότε είναι ένα πολυβόλο. Αν δεν κάνουμε μεγάλη λίστα, τότε το πολυβόλο μας δεν λείπουν τα πυρομαχικά, οπότε δεν θα είναι χρήσιμο, θα είναι ένα βάρος πάνω μας το πολυβόλο, αν δεν κάνουμε μια μεγάλη λίστα. Τώρα, τι μπαίνουν σε αυτήν τη λίστα? Μπαίνουν, το είπα και πριν, όλοι όσοι έχετε γνωρίσει στη ζωή σας, που αναπνέουν και πίνουν νερό. Ξαναλέω, τους γράφετε χωρίς να σκέφτεστε τι θα τους πείτε και πώς θα τους προσεγγίζετε και δεν έχω τα τηλέφωνα, γράψετε τα ονόματα τους. Αν δεν έχετε τηλέφωνα, δεν χρειάζεται να γραφτεί από την αρχή και το τηλέφωνο και όλα. Γράψετε όνομα, επίθετο, περιοχή. Το Facebook, δόξα σε Θεός, μπορεί να κάνει χρυσές δουλειές για όλους στο κομμάτι του δικτύου σήμερα και της επικοινωνίας. Άρα, όλους όσοι γνωρίζουμε που πίνουν νερό και αναπνέουν χωρίς να σκεφτόμαστε τι θα τους πούμε. Τώρα, όταν τους γράφουμε, δεν προκρίνουμε, δεν προδικάζουμε κανένα. Μα ο Γρηγόρης δεν κάνει γιατί. Είναι στρατιωτικός, ήταν στρατιωτικός. Η Λουίζα είναι φοιτήτρια, τώρα σιγά μην ασχοληθεί, τώρα σπουδάζει στην Αθήνα. Ο Δημήτρης έχει το δικό του, είναι σιτικός στην Αθήνα, τρέχει όλη μέρα στα ραντεβού του, σιγά μην τον προσκαλέσουμε. Η Μαρία προσέχει όλη μέρα μωρά, τι να τη γράψουμε τώρα τη Μαρία. Οπότε δεν χρειάζεται να προδικάζουμε. Γιατί? Καταρχάς, όταν ένα άτομο που φέρνεις, δεν σημαίνει ότι είναι αυτός ο επόμενος πρόεδρος. Μπορεί αυτό να φέρει έναν και να μην φέρει ποτέ άλλον κανέναν. Αυτός που έφερε να φέρει ακόμα έναν και αυτό να μην φέρει ποτέ άλλον κανέναν. Και αυτό ο ένας να φέρει ακόμα έναν και αυτός ο ένας να φέρει ακόμα έναν και να βγει ένας πρόεδρος στην ομάδα σου. Δεν σημαίνει ότι όλες τις βαθμίδες θα τις πάρετε από τα άτομα τα οποία εσείς γνωρίζετε. Η Βερτέρα δουλεύει με διαδικό σύστημα
που πραγματικά μπορείς να πάρεις όποια βαθμίδα θέλεις, χωρίς να είναι καταναγκαστικό ότι πρέπει να είναι η δική σου σε βαθμίδες για να πάρεις τις βαθμίδες. Οπότε δεν ξέρεις ποιον ξέρει, δεν ξέρεις τι timing είναι αυτός που προδικάζεις. Οπότε τι έχουμε να χάσουμε στο τέλος της ημέρας. Να του κάνουμε μια ερώτηση που θα πούμε στη συνέχεια, να μας πει αν ενδιαφέρεται ναι ή όχι. Λοιπόν, η λίστα είναι ζωντανή, ανανεώνεται καθημερινά. Δεν κάνω λίστα μία ώρα και τελείωσε. Είναι κάτι το οποίο τη δουλεύουμε τη λίστα. Εγώ δουλεύω μέσα στο δικτυακό marketing με τα τελευταία 5 χρόνια και ακόμα δημιουργώ νέες λίστες ξανά και ξανά και ξανά. Με τον τρόπο που θα πούμε στη συνέχεια, μπορεί να χρειαστείτε και 2-3 μέρες για να κάνετε μια σωστή λίστα και στο τέλος της ημέρας το να γράψουμε μια λίστα είναι δωρεάν. Αν πληρωνόσουν 50 ευρώ για κάθε άτομο το οποίο έβαλε στη λίστα σου, πόσα άτομα θα έβαλε στη λίστα σου, θα έβαλε και αυτούς που δεν ξέρεις μέσα. Οπότε, πολύ σημαντικό να γίνεται μια λίστα χωρίς να προκρίνουμε μια τεράστια λίστα και χωρίς να σκεφτόμαστε το μετά, γιατί θα τους πούμε. Λοιπόν, πάμε στα πρώτα μας βήματα. Λοιπόν, το πρώτο βήμα για να κάνουμε μια σωστή λίστα, παίρνουμε το τετράδιο μας, ένα ωραίο τετραδιάκι, παίρνουμε το στυλό μας και ξεκινούμε και κάνουμε τις πρώτες κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία βάζουμε συγγενείς, δεύτερη κατηγορία στρατό, τρίτη κατηγορία ποδόσφαιρο. Αν είσαστε σε συγκροτήματα με χορούς, γενικά από τις περιόδους της ζωής σας ξεκινάστε και κάνετε κατηγορίες και στην τελευταία όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, το δεύτερο που κάνουμε, ανοίγουμε το Facebook. Δεν πιστεύω κανένας που είναι απόψε στο webinar να μην έχει τουλάχιστον 500 φίλους στο Facebook. Παίρνεις τους φίλους σου του Facebook και τους γράφεις όλους πάνω στο χαρτί. Αν η Χριστίνα είναι γυναίκα μου, αλλά μπαίνεις στους συγγενείς. Η Λουίζα είναι αδερφή μου, μπαίνεις στους συγγενείς. Ο Παναγιώτης είναι αδερφός μου, μπαίνεις στους συγγενείς. Ο Χρήστος είναι από το στρατό. Ο Μπότης είναι από το ποδόσφαιρο. Οπότε ξεκινά και παίρνω όλους τους φίλους του Facebook και ξεκινά και τους γράφω όνομα, τηλέφωνο, τουλάχιστον, αν δεν έχω τηλέφωνο, το όνομα. Λοιπόν, το δεύτερο που κάνω, παίρνω τη λίστα του κινητού, τα contact του κινητού και παίρνω 1, 2, 3 μέχρι το τέλος και γράφω τους πάντες στις κατηγορίες μου. Αν δεν υπάρχει κάποια κατηγορία, μπαίνει στην κατηγορία όλοι οι υπόλοιποι. Είναι ένα πολύ εύκολο βήμα που πραγματικά, αν κάνετε σήμερα μια σωστή λίστα, τα επόμενα βήματα θα είναι παιχνίδι. Παραπάνω δεν πετυχαίνουν στο τέλος της ημέρας, διότι ξεκινούμε το πρώτο βήμα λάθος. Το πρώτο βήμα είναι να κάνω μια σωστή λίστα. Αν δεν κάνω τεράστια λίστα, τότε πώς θα πω στο επόμενο βήμα, πώς θα πω στο μεθεπόμενο. Οπότε είναι σημαντικό, αν κάνω τη λίστα τώρα, θα είναι πιο εύκολα τα επόμενα βήματα. Λοιπόν, οπότε πρώτο βήμα, κατηγορίες, καταγραφή όλων των επαφών του Facebook και όλων των επαφών του κινητού. Λοιπόν, δεύτερο βήμα. Έχουμε ανεβάσει στην ομάδα ένα αρχείο που λέει «Βοηθήστε τη μνήμη σας». Και ξεκινάει. Ποιους ξέρεις σαν λογιστές, γυμναστές, πολιτές ρούχων, οδηγοί ασθενοφόρων, τηλεφωνητές, πολιτές, εκτιμητές, αρχιτέκτονες, ποιους έχεις γνωρίσει στο πίνκο, στο στρατό, στους γείτονες, παγιές επαφές. Αυτό θα σε βοηθήσει να θυμηθείς ακόμα περισσότερους. Οπότε, με αυτά τα δύο βήματα, Facebook, contact κινητού και βοηθήστε τη μνήμη σας, μπορείτε να γεμίσει η λίστα σας με 1000 άτομα και πάνω. Κάποιος μπορεί να σας φαίνεται μεγάλο νούμερο, αλλά ένα άτομο το οποίο έχει γίνει 20 χρονών, έχει γνωρίσει στη ζωή του το λιγότερο 1000 ανθρώπους. Οπότε δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν έχω λίστα, γιατί αν είσαι με το mindset του επαγγελματία, η Κύπρος και η Ελλάδα είναι 11 εκατομμύρια πληθυσμός. Επειδή όμως δεν τους ξέρουμε όλους, πάντα ξεκινούμε από αυτούς που ξέρουμε. Άρα, δεύτερο βήμα που βοηθήσετε τη μνήμη σας, όσοι δεν έχουν το αρχείο, μπορούν να στείλουν στους ανάδοχους τους να τους κάνουν τάξη στην ομάδα για να βρουν αυτό το αρχείο να το κατεβάσουν. Λοιπόν, εφόσον καταγράψουμε τους πάντες, πάμε στο τρίτο βήμα που είναι η βαθμολογία. Ξαναλέω, είναι καλό τη λίστα μας τη βλέπουμε σαν παιχνίδι. Ξεκινάμε και βαθμολογούμε τους ανθρώπους μας. Τη λίστα μας βασικά από το 1 μέχρι το 5. Λοιπόν, το 5 είναι τα άτομα επιρροής μου. Είναι τα άτομα επιρροής. Μα δεν θέλω να μιλήσω στους δικούς μου, μα δεν θέλω να μιλήσω στην αδερφή μου, μα στο τέλος ποιος θα μιλήσεις. Αφού
να ξέρετε ότι τα άτομα τα οποία βάζετε πρώτα είναι τα άτομα τα οποία θα αποφεληθούν περισσότερο. Και τι έχουν να χάσουν στη χειρότερη, να βάλουν 130 ευρώ και να πάρουν δύο προϊόντα. Οπότε τι έχεις να κάνεις, τουλάχιστον τους δικούς σου να πάρεις θέσεις από τους πρώτους, οπότε να είναι ψηλά στο binary σου. Λοιπόν, το 5 είναι άτομα επιρροής, είναι άτομα που εκτιμάτε, αγαπάτε, είναι φιλόδοξοι, είναι χαμογελαστοί, έχουν ενθουσιασμό, είναι άτομα επιρροής που θεωρούνται ηγέτες. Θα τον ήθελες για συνεργάτη σου, δηλαδή αν ανοίγες σήμερα επιχείρηση, θα ήθελες να είναι αυτός συνεργάτης σου, σε συμπαθεί και το συμπαθείς. Είναι άτομα τα οποία ψάχνουν περισσότερα στη ζωή τους, δεν συμβιβάζονται με το σύστημα 8 ώρες την ημέρα δουλειά, 40 ώρες την εβδομάδα, 40 χρόνια από τη ζωή τους, δηλαδή ψάχνεις αυτούς τους ανθρώπους. Και είναι άτομα τα οποία πιστεύεις ότι δεν εξελίσσονται, αλλά έχουν προσόντα. Ένα άτομο που τα τηρεί όλα είναι στο 5. Οπότε βαθμολογούμε πεντάρια αυτούς που έχουν όλα αυτά, όχι μερικά από αυτά, διότι πας 4, 3, 2, 1. Από το 1 μέχρι το 4 είναι όλα τα πιο, όλα τα πιο πάνω, λίγο πιο λίγο κάθε φορά. Το 5 είναι 5, είναι ο hot. Άρα πρέπει να τα τηρεί όλα αυτά που γράψαμε. Οπότε βαθμολογούμε όλη τη λίστα με τα πεντάρια. Άρα, μέχρι τώρα είπαμε, κάνουμε καταγραφή, Facebook, επαφές κινητού, κατηγορίες και ξεκινούμε τη βαθμολογία. Μόλις κάνουμε τη βαθμολογία, πάμε στο τέταρτο βήμα, που είναι να ξεχωρίσουμε τους 10 που καίνε. Δηλαδή είναι hot, 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 hot. Αυτή σίγουρα είναι πεντάρια. Αν έχεις πολλά πεντάρια, δεν μπορεί να κάνεις 2.000 άτομα λίστα και έχεις 50 πεντάρια, πρέπει να βρεις τα 10 top. Δηλαδή τους 10 που θα πάω να μιλήσεις πρώτα. Οπότε ξεκινούμε και κάνουμε το top 10 list. Είναι το τέταρτο βήμα. Και το πέμπτο βήμα, εφόσον κάνεις τη λίστα σου, παίρνεις τηλέφωνο τον ανάδοχο σου και του λες «Είμαι έτοιμος». Και αυτός ξέρει να σε βοηθήσει από εκεί και πέρα πώς θα μιλήσετε στους δικούς σας, τι θα τους πείτε και να κάνετε μαζί τα πρώτα ραντεβού.